Μπορεί να είναι χειμώνας, αλλά εμείς παραμένουμε λίγο νοητά στο καλοκαίρι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φιλοξενούμε την ενότητα του We Do Local. We Do Local αναφερόμαστε βεβαίως σε ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, μονάδες οι οποίες αποτελούν τη βαριά βιομηχανία αυτού του νησιού. Και βεβαίως σε έναν τρόπο που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, εισάγοντας ακόμα και στα μενού τους κριτικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά ακόμα στη διακόσμηση των χώρων, αλλά και στο κομμάτι της φιλοξενίας. Όλοι μέσα στο προσωπικό είναι κριτικοί και βεβαίως όλοι συμπεριφέρονται με βάση την κριτική φιλοξενία. Ένα μοντέλο το οποίο υιοθετείται από ξενοδοχεία και εκτός Κρήτης. Και αυτή τη φορά έχουμε τη Γιώτα καταρχάς στο στούντιο. Γιώτα, καλώς ήρθες και πάλι. Ένα ακόμα ξενοδοχείο επισκεφθήκαμε. Η κάμερα της εκπομπής και εσύ. Τρία ξενοδοχεία. Στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο κάναμε μια πιο μακρινή βόλτα αυτή τη φορά μαζί με τον οπερατέρ, τον Μάνο Λιανδράκη. Έκανες τη βόλτα σου πάλι, ε? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να προωθήσουν στους επισκέπτες μας την κριτική διατροφή, να γνωρίσουν οι επισκέπτες την γαστρονομία της Κρήτης μας και φυσικά την κουλτούρα. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε σε τρία ξενοδοχεία της Blue GR Hotels and Resorts, τα οποία βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για το Minos Beach Art Hotel, το Minos Palace Hotel και το Candia Park Village. Τρία ξενοδοχεία τα οποία είναι μέλη του We Do Local, αυτού του πρότυπου πιστοποίησης κριτικών προϊόντων και διατροφής, μια προώθηση της κριτικής κουλτούρας. Προϋποθέτουν, έχουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι μέλη του We Do Local, όπως για παράδειγμα το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων και στα τρία ξενοδοχεία είναι κριτικοί. Και μάλιστα στο Minos Beach Art Hotel οι συνταγές τους, τα προϊόντα τους και το ομπουφές τους είναι 100% ελληνικά και κριτικά. Δηλαδή, μάλιστα, όπως μου είπαν και χαρακτηριστικά, στο πρωινό δεν θα βρεις κρουασανάκι, για παράδειγμα, που δεν είναι κριτικά, θα βρεις τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια, σφαγιανές πίτες και άλλα τέτοια που και μόνο που τα σκέφτομαι μου ανεβαίνει η όρεξη. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Μην πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που μας έφερες και επιστρέφουμε. We Do Local, λοιπόν. Τουρισμός, καινοτομία, εντοπιότητα. Η ιδέα του We Do Local γεννήθηκε από την ανάγκη ο επισκέπτης να μοιηθεί σε ένα μαγικό ταξίδι γεύσεων, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών, με κοινό άξονα, την Κρήτη. Αυτό το καινοτόμο μπραντ φιλοξενίας κερδίζει όλο ένα και περισσότερα ξενοδοχεία, τα οποία εντάσσουν μέσα στην επιχείρηση την κριτική διατροφή, ενώ μαθαίνουν στους επισκέπτες τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Μέσω της αυθεντικής αυτής φιλοξενίας, οι ταξιδιώτες βιώνουν μία απίστευτη εμπειρία από τον τρόπο ζωής των κριτικών. Η κάμερα της εκπομπής Κρήτη σήμερα βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να γνωρίσουμε από κοντά όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά δουλεύουν ώστε η Κρήτη να μπει σε πρώτο πλάνο. Στο δίκτυο του We Do Local εντάσσονται το Minos Beach Art Hotel, το Minos Palace Hotel και το Candia Park Village. Εμείς βρεθήκαμε πρώτα στο Minos Beach Art Hotel και μάθαμε τα πάντα για το We Do Local και τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η κριτική κουλτούρα μέσα στο ξενοδοχείο. Ο όμιλος ξενοδοχείων Blue GR Hotels and Resorts είναι περήφανο μέλος από την ίδρυση του θεσμού και για τις τρεις μονάδες που έχουν παρουσία εδώ στο νησί μας, το Minos Beach Art Hotel, το Candia Park και το Minos Palace. Γιατί επιλέξατε το We Do Local, να είστε μέλος στο We Do Local? Είναι ένας θεσμός, ένας φορέας που ούτως ή άλλως η Blue GR τον έχει υιοθετήσει, έτσι ώστε να στηρίζουμε την εντοπιότητα και την τοπική, ας πούμε, έτσι, προβολή. Το κόνσεπτ μας ήταν 100% ελληνικά. Αρχίσαμε από το χειμώνα, εγώ και οι άλλοι δύο σεφ του ξενοδοχείου, μαζί με την υπεύθυνη πωλήσεων, την κυρία Χρυντζάν, να πηγαίνουμε σε μικρούς παραγωγούς, να δοκιμάζουμε προϊόντα και να επιλέγουμε από μικρές φάρμες, ζώα, από τυροκομικά. Υποδεχόμαστε τον πελάτη, δεν κάνουμε το κλασικό check-in, τον συνοδεύουμε σε κάποιο χώρο έξω στη βεράντα μας και του προσφέρουμε ένα ωραίο δροσιστικό που είναι ένα τσάι από 7 διαφορετικά κριτικά βότανα και διάφορα αρωματικά και μέλι αντί ζάχαρη. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι και δροσιστικό ρόφημα και έτσι ξεκινάει μια πρώτη επαφή με τον καλεσμένο μας.
Σειρά έχει το Minos Palace Hotel. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι η πισίνα η οποία καθρεπτίζει το υπέροχο κρητικό τοπίο και σου χαρίζει ένα απίστευτο αίσθημα γαλήνης, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη θάλασσα. Την ίδια ώρα, το ξενοδοχείο, επίσης μέλος του Windu Local, παρέχει μία αυθεντική εμπειρία με αγνές παρθένες γεύσεις που μένουν αξέχαστες στον επισκέπτη. Ο πελάτης στο check-in θα γευτεί ένα παραδοσιακό κρητικό τσάι που θα του φτιάξουμε. Ύστερα στα εστιατόρια έχουμε δύο επιλογές, στο αλακάρτ εστιατόριο στο In Blue, με ποικιλία από κρητικά και ελληνικά παραδοσιακά φαγητά, καθώς και στο κεντρικό εστιατόριο, που θα μπορούν να γευτούν στο μπουφέ ελληνικά, κρητικά, παραδοσιακά φαγητά. Στόχος του Windu Local είναι οι προμήθειες των πρώτων υλών να είναι από ντόπιες επιχειρήσεις, ώστε όλα τα χρήματα που απαιτούνται για τις αγορές τους να επιστρέφουν στον τόπο τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η στήριξη της τοπικής οικονομίας και η αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Το Candia Park Village και οι άνθρωποι του έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους επισκέπτες και να τους κάνουν να ζήσουν τις διακοπές τους σαν κριτικοί. Μία βόλτα στα σοκάκια του ξενοδοχείου αρκεί για να το καταλάβει κανείς. Μια φορά την εβδομάδα έχουμε κάνει lesson cooking και εκεί δίνουμε πώς γίνεται το τάκος, πώς γίνεται το ταζίκι μας, πώς γίνονται οι μυζιθρόπιδες, πώς γίνονται τα σουφιχτά μας. Και μετά, στο τέλος, γεύονται και όλη αυτή τη συνταγή και καταλαβαίνουν τις γεύσεις ακριβώς. Αυτό θεωρώ εγώ εκπαίδευση στους ξένους. Θέλουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, η οποία αυτή ουσιαστικά μας δίνει προϊόντα τα οποία τα επιλέγουμε πρωταρχικά από την ποιότητά τους και αυτό φαίνεται μετά. Το Windu Local ήρθε για να αλλάξει τους κανόνες της ελληνικής φιλοξενίας, αλλά και της επιχειρηματικής συνέργειας.